Σας καλωσορίζουμε στο επενδυτικό newsletter της Εθνικής Τράπεζας. Υποχώρησε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης σε χαμηλό 3 ετών τον Αύγουστο στο 2,2 σε ετήσια μεταβολή. Στην Ευρωζώνη παραμένει υποτονικός ο ρυθμός αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων στο σύν 0,5% προς τα νοικοκυριά και στο σύν 0,6% προς επιχειρήσεις σε ετήσια μεταβολή. Στην Νορβηγία, η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στο 4,5% για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω των πιθανών ανωδικών επιδράσεων στον πληθωρισμό από την υποτίμηση κορώνας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναθεωρήθηκε σημαντικά ανωδικά η ιδιωτική κατανάλωση με το αέψο συν 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ύστερα από την αρχική εκτίμηση του συν 2,8%. Στη χώρα μας, οριακή υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος το 106,3 τον Αύγουστο, λόγω αποδυνάμωσης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αλλά και ισχυροποίηση των δικτών σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές. Ταυτόχρονα, επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού χορήγησης τραπεζικών πιστώσεων προς ιδιώτες τον Ιούλιο, στο 6,4% και μείωση σε μηνιαία βάση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά 800 εκατομμύρια. Στην εικόνα που παρουσιάζουν τα χρηματιστήρια από την αρχή του έτους, ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται στο 17,2%. Ο δείκτης DAX στο 12,9%, ο γενικός δείκτης ολικού χρηματιστηρίου στο 10,3% και ο δείκτης Nikkei στο 14,6%. Πιο συγκεκριμένα για την εικόνα των χρηματιστηρίων την προηγούμενη εβδομάδα, κέρδη για τις μετοχικές αγορές στην Ευρωζώνη, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα εκ νέου μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Σεπτέμβριο. Συνεχίζοντας με την εικόνα των χρηματιστηρίων, απώλειες για τις μετοχικές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα αποτελέσματα της Nvidia για το δεύτερο τρίμηνο, αν και άνω των προσδοκιών σε ό,τι αφορά τα κέρδη, προβλημάτισαν τους επενδυτές σχετικά με καθυστερήσεις στην παραγωγή του νέου AI επεξεργαστή, οδηγώντας τη μετοχή σε απώλειες κατά 9%. Αναφορικά με την εικόνα των κρατικών ομολόγων, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες κινήθηκαν ελαφρώς ανωδικά στο 3,87%, αν και παραμένουν χαμηλότερα κατά περίπου 30 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουλίου. Στην εικόνα του συναλλάγματος, υποτιμήθηκε ελαφρώς το ευρώ κατά 1% έναντι δολαρίων των ΗΠΑ σε 1,107 δολάρια, αν και από υψηλά 13 μηνών. Στα εμπορεύματα, ήπια άνοδος κατά 1% για τις τιμές πετρελαίου με το Brent στα 79,9 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω διαταραχών της προσφοράς από τη Λιβύη.